Πω, δώσε δυνατά. Δώσε, Άγγι μου, μην το λυπάσαι, παλικαρά μου. Φου, πάμε λίγο. Έλα, ξεκινάει να κούλες. Γεια σας, κυρία Χριστιανά. Παιδιά, δεν κάθονται αυτά τα καλώδια, δηλαδή, πραγματικά. Καλησπέρα, κουλεράκια μου. Καλώς ήρθατε στο Cooler Πέμπτη σήμερα. Φαντάζομαι έχετε επιστρέψει από το σχολείο, έχετε πετάξει τις τσάντες δεξιά-αριστερά, έχετε μάλλον κλειδώσει τις τσάντες στα ντουλάπια σας και λέτε ότι γιούπι, μέχρι τη Δευτέρα δεν θα τις ξαναπιάσουμε. Βέβαια, νομίζω ότι έχουν γίνει, εδώ γίνεται ένας χαμός, παιδιά, καλώδια έχουν πιαστεί τα μαλλιά παντού. Πολύ ωραία. Είμαστε καλά, είμαστε εδώ, έχουμε πολύ θετική ενέργεια και διάθεση. Προτείνω σήμερα και αύριο να τα σπάσετε, είναι και αργή αύριο. Προτείνω να πιάσετε τα μαθήματα Σάββατο απογευματάκι, μη σου πω όλη την Κυριακή. Δηλαδή, άραξε σήμερα όλο το απόγευμα. Παρασκευή, αύριο αργία, γιουχού, βόλτες και χαρά. Ένα, δύο, τρία, στοπ, το ρίξουμε στο σερελό. Πώς έλεγε, ποιος το λέγε αυτό, Βιβλάκι. Όχι, ένα, δύο, τρία, το ρίξα στο σερελό. Αυτό, κατάλαβες. Ταιριάζει απόλυτα με τους Red Hot Chili Peppers. Δώσε δυνατά. Λοιπόν, και τώρα που έχετε γυρίσει από το σχολείο και σήμερα γίνανε γιορτές. Σήμερα τι γίνανε γιορτές. Ναι, γιατί έβρανε αργία. Σήμερα έπατε πείματα. Κανονικά έπρεπε να πω κι εγώ ένα πείμα. Θα πω αύριο μου. Τότε. Θα πω στη γιορτή μου. Ανήμερα. Θα ντυθώ τσολιαδάκι, λέμε τώρα, για να ρίξω πείμα. Λοιπόν, θέλω να περάσετε τέλεια. Έχω να σας πω ότι σήμερα, επειδή ήξερα ότι όλοι θα φύγετε από το σχολείο και θα θέλετε να ξεδώσετε και θα γυρίσετε σπίτι σας και τώρα σίγουρα οι περισσότεροι ή τρώτε το ωραίο φαγητό της μαμάς σας, έχετε παραγγείλει, έτσι έχετε αραχτεί στην τηλεόραση, έχω και καλεσμένη. Τι έτσι θα σας άφηνα. Και να σας πω και κάτι, έχω σούπερ καλεσμένη και δεν είναι και δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική με αυτή την καλεσμένη γιατί είναι και φίλη μου. Εκεί είναι το θέμα. Είναι φωνάρα, είναι καταπληκτικό παιδί. Τη γνώρισα αρκετά χρόνια πριν, γιατί κατά κάποιο τρόπο συνεργαστήκαμε, συνυπάρξαμε σε ένα συγκεκριμένο χώρο και σε ένα σοου. Αλλά θέλω να σου πω ότι υπήρξε από τότε γερή βάση και μέχρι και σήμερα είμαι πάρα πολύ περήφανη, γιατί είμαι πάρα πολύ φίλη με την Βαλάντο Τρίφωνος, ρε παιδιά, που σήμερα είναι καλεσμένη. Και είναι, έχει καινούργια δουλειά, την οποία θέλω να σας την παρουσιάσουμε εδώ πέρα σήμερα. Θέλω να την ακούσετε, γιατί πρόκειται πραγματικά για μια μοναδική φωνή, για μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα, που το μέλλον διαγράφεται λαμπρό και που έχει και μουσική παιδεία, έχω να σου πω. Γιατί τραγουδιστής δεν μπορείς να γίνεις αν δεν έχεις μουσική παιδεία, τη βάση, όπως λένε, η ειδική. Από εκεί και πέρα, θέλω να σου πω, έρχεται προχθές, επειδή τώρα πλέον κάνουμε την αριστεντεξία εδώ πέρα, την επιμέλεια της εκπομπής μόνοι μας αυτά, είμαστε για δημοσιογράφοι, έρχονται μέσα λοιπόν να μου πούνε, α, Ευαγγελία, θέλουμε πραγματικά την επόμενη εβδομάδα να φέρεις καλεσμένη στην εκπομπή. Σου λέω βεβαίως, ποια θέλετε να φέρουμε. Έχουμε βάλει στη σειρά το πρόγραμμά μας. Είναι να έρθουν καλεσμένοι τραγουδιστές, σας έχουμε πει. Θα έρθουν αρκετά άτομα εδώ πέρα, θα περάσουν από το Cooler. Μου λέει θέλει να φέρεις μια κοπέλα. Ωραία, λέει παιδιά, ποια είναι η κοπέλα. Λέει μισό λεπτό, λέει να σου δώσουμε το κινητό της για να την πάρεις τηλέφωνο να συνοηθείς. Και λέω ναι, λέω πείτε μου, λέει ποια είναι αυτή η κοπέλα, παιδιά. Μου λένε η Βαλάντο. Και βάζω τα γέλια. Λέω η Βαλάντο ή Τρίφωνος. Μου λένε ναι. Λέω μην μου δώσετε τηλέφωνο. Λέω δεν χρειάζεται. Μου λέει γιατί. Λέω γιατί λέει η Βαλάντο είναι φίλη μου. Λέω μπορεί να την πάρω τώρα άμα θέλεις. Αλήθεια μου λέει ξέρεις τη Βαλάντο. Λέω και βέβαια λέω την ξέρω. Λέω ας τα όλα επάνω αφεντικό. Θα τα κανονίσω μόνη μου. Τηλεφωνηθήκαμε πιο πριν εμείς είχαμε πάει και για τους καφέδες μας. Πήγαμε και στην παραλία την Κυριακή. Όπως καταλαβαίνεις σήμερα είναι σαν να πίνω καφέ με μια φίλη μου. Έτσι. Εύχομαι να το απολαύσετε κι εσείς, να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Να την ακούσετε και να περάσουμε ένα ωραίο μεσημέρι, απόγευμα, πες Πέμπτης, γιατί αύριο έρχεται αργία και θα γίνει χαμός. Από εκεί και πέρα, πριν πάμε να πάρουμε μικρή ανασούλα για να έρθει η Βαλάντο και να πάρει τη θέση της στον καναπέ μας, αυτό το καναπεδάκι το ωραίο του Cooler, θέλω να σας πω ότι απόψε, μην μου ξεχνάτε, έχουμε το The Booth, Bad Made for Music. Ξεκινάει το πρώτο The Booth event, το οποίο έχουμε πει τι είναι. Είναι exclusive party, ένα unique party μόνο για 50 άτομα.
Όσοι δηλώσατε, δηλώσατε. Φαντάζομαι ότι έχει γίνει χαμός. Οι 50 θέσεις έχουν συμπληρωθεί. Από εκεί και πέρα θα απολαύσετε ένα καταπληκτικό πριβέ πάρτι με τους Playmen. Αυτό είναι το πρώτο μας The Booth Event. Έχουν πραγματικά να το απολαύσετε. Όσοι κερδίσατε, συγχαρητήρια. Θα περάσετε μια μοναδική βραδιά. Δεν έχετε να αγχώνεστε για τίποτα. Πολύ χορός θα πέσει. Αύριο είναι αργία. Θα ξυπνήσετε τη ώρα γουστάρτε. Θα πάτε τις βόλτες σας. Μακρά να μας ευνοήσει και ο καιρός. Να περάσουμε ακόμα καλύτερα. Και πριν λοιπόν πάμε στην Ανάσουλα, να σας πω και για τα mixtapes που είναι η άλλη ενέργεια του Bad Made for Music, της Beeras Bad και του Mad TV. Αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο ετοιμαζόμαστε για τα νέα αποκλειστικά mixtapes, έρχονται καινούργια όπως λέμε, της Beeras Bad και του Mad Radio 106,2. Κάθε Σάββατο λοιπόν στις 9 το βράδυ έχουμε αποκλειστική συνεργασία για το Bad Made for Music με τους νούμερο 1 DJs του πλανήτη, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike, τα δικά μας τα παιδιά, οι αγαπημένοι μας, όπου μεταδίδουν στον αέρα του Mad Radio 106,2 φοβερά, φανταστικά mixtapes αποκλειστικά για εσάς. Κάθε Παρασκευή λοιπόν στις 9 μοναδικά DJ sets. Και θέλω να σας πω ότι Παρασκευή 25 Μαρτίου, δηλαδή αύριο που είναι αργία και είναι και η γιορτή, δεν θα σας αφήσουμε έτσι, θα έχετε mixtape. Και το mixtape έρχεται από τον Etto Stone, που είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους μουσικούς παραγωγούς στην ελληνική μουσική βιομηχανία. Έχω να σας πω, πάμε να πάρουμε μια ανάσα και μόλις επιστρέψω, δεν θα είμαι μόνη μου, θα είμαι μαζί με τη Βαλάντο, το βαλαντάκι μου όπως τη λέω εγώ. Φύγαμε! Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλώς ορίζουμε την Βαλάντο Τρίφωνος. Καλησπέρα, καλά σε βρήκα. Θα σε πλήσω, σε πλήσα μέσα. Λοιπόν, καταρχήν να σου πω ότι με τη Βαλάντο Τρίφωνος είμαστε φίλες πάνω απ' όλα. Οπότε σήμερα είναι σαν να έχουμε έρθει εδώ να πιούμε καφέ, να πούμε τα νέα μας. Δεν θα πω πολλά εγώ για σένα, γιατί δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική. Όχι, ούτε εγώ για σένα. Θα μας τα πεις εσύ. Πόσο χαίρομαι, δεν το περίμενα ποτέ μετά. Χρόνια μετά, αφού κάνουμε παρέα, θα τη φιλοξενώ στην εκπομπή και χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι τόσο περίεργο. Τα λέμε συνέχεια γιατί τώρα απλά έχουμε κάμερες. Ναι, τώρα το τύπου, τώρα τι να τη ρωτήσω. Τα ξέρω όλα εγώ, δεν καταλάβεις για το θέμα. Πώς είσαι? Είμαι μια χαρά. Πώς αισθάνεσαι που είσαι μαζί μας? Πάρα πολύ ωραία. Εδώ στο πάρα κούλιο. Πολύ ωραίο πλατό εδώ. Σ' αρέσει? Πάρα πολύ όμορφο. Πες μου τι σου αρέσει περισσότερο μέσα σε αυτό το πλατό. Μάλλον πες μου τι... Μ' αρέσουν τα σκέιτ σου. Τα σκέιτ μου, ναι. Εννοείται. Τα οποία πηγαίνουν και... πολύ σιγά. Μπορεί να καβαλεί σίγουρα. Α, αυτό δω. Μπορώ. Αυτό πάει πολύ αργά. Δεν θα πάθει τίποτα. Εκείνα τη Κυριακή. Εκείνα, όχι, άστα. Όχι. Ναι, γιατί ήρθε την Κυριακή, την κουβάλισε στην παραλία μαζί μου, όπω καταλαβαίνει. Μου λέει. Τσιουρλιδάκι μου λέει, τι θα κάνουμε, θα πάμε για ένα καφέ. Άντε, τη λέω, κάτεβε στην παραλία. Μου λέει, καφέ στην παραλία. Ναι, τη λέω, καφέ στην παραλία. Τη λέω, θα έρθει, θα φέρει το πλαστικό σου. Και beach volley. Και beach volley. Θα σε βάλω εγώ να παίξει beach volley και ωραία, ωραία. Τώρα την πάω και για σερ τώρα που να θα μου γλιτώσει. Θα σε μίσω. Εσύ στο ελεύθερο σου κάνεις πράγματα στο ελεύθερο χρόνο? Κάνω πράγματα άμα έχω ελεύθερο χρόνο, αλλά είμαι πιο ήρεμη, πιο... Αλλά μ' αρέσει αυτό. Θα το ξεκινήσω μαζί σου. Τον extreme sport. Ναι. Δηλαδή, τι θα σ' άρεσε να κάνεις με Κυριακή άμα είσαι ελεύθερο χρόνο? Θέλω πάρα πολύ να ξεκινήσω το skydiving. Α, αλλά ωραία, αυτά τέλεια. Δεν πρέπει να τα λέω γιατί βλέπει και η μαμά μου και θα αγχώνεται, κατάλαβες, αλλά... Μ' αρέσει, είμαι adrenaline junkie, μ' αρέσουν τα τέτοια. Απλά ξέρεις, έχω και την... Δεν έχεις ψηφοφοβία τίποτα? Όχι, όχι, ωραία. Δεν έχω τέτοια ψηφοφοβίες. Μαμά, σφοβίες. Λατρεμένη μαμά που εγώ την αγαπώ. Καταρχήν, άμα δείτε τη μαμά της Βαλάντος, δεν τη ξεχωριστά, νομίζω ότι είναι αδερφές. Δεν, όσες φορές έχουν κυκλοφορήσει μαζί έξω, όσες φορές κυκλοφορούμε μαζί έξω, δεν μπορεί να πιστέψει κανένας ότι είναι η μαμά της. Είναι, η παιδιά είναι σαν αδερφή της. Οπότε η μαμά που είναι πολύ νεαρή σε ηλικία, νομίζω θα μας καταλάβει και πώς νομίζω μαζί της. Απλά ξέρεις, έχει την έννοια, φοβάται λίγο. Εντάξει, δεν πάει το να είναι μαμά. Κουλ cool μαμά, αλλά cool μαμά. Εγώ θα σου πω ένα μυστικό. Θα πας πρώτα να το κάνεις και μετά θα το πεις. Αυτό. Εγώ αυτό έκανα, να ξέρετε. Έτσι, έσκασα στο σπίτι, είχα βάλει μια φωτογραφία και μου λέει ο πατέρας μου, λέει, όντως μου λέει, αυτό το πράγμα. Και ο αδερφός μου λέει, ναι, δεν είναι πλάκα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να σε γνωρίζουμε καλύτερα. Έχουν στείλει και ερωτήσεις εδώ τα παιδιά. Θέλω να μάθουν για σένα. Θέλω πρώτα απ' όλα να μου πεις πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με το τραγούδι και τη μουσική γενικότερα. Ξεκίνησε από την Κύπρο, να πούμε. Ναι. Ωραία. Πολύ παλιά. Ήμουνα 5.5 πρώτη δημοτικού. Ναι. Και ένας μαθητής ήρθε εκεί με το αρμόνιό του να μας παίξει και μας είπε ότι οι γονείς του είχαν οδείο. Το μεσημέρι που πήγα σπίτι λοιπόν, είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από το συμμαθητή μου που ήξερε και έπαιζε τόσο ωραία. Ήθελες δηλαδή και εσύ να αρχίσεις να παίξεις μουσικό όργανο? Μαμά, θέλω κι εγώ να ξεκινήσω να κάνω πιάνο. Α, ωραία! Ξεκίνησα το πιάνο λοιπόν πρώτη δημοτικού.
Έλα. Συνέχισα, έκανα αρμονία, θεωρία, σολφές. Ναι, γιατί είπαμε ότι έχει και παιδεία μουσική, βέβαια. Ναι, γιατί ναι. Έχουμε πει ότι ένας τραγουδιστής, γιατί μας ακούνε και παιδιά τώρα που θα θέλανε ναι. Να είναι πολύ αυτό. Σημαντικό να ξέρεις τι κάνεις και να έχεις αυτή την παιδεία και την εκπαίδευση. Για να μπορείς να έχεις και άποψη στο τι κάνεις. Αλλά νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εάν έχεις μουσική παιδεία, μπορείς να δοκιμάσεις αρκετά είδη μουσικής και τραγουδιού. Μπορείς δηλαδή εύκολα να πηδάσεις από το ένα στο άλλο. Σίγουρα μπορείς, απλά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό κιόλας να ξέρεις τι θες και πού πας. Ακριβώς. Το τραγούδι ήρθε πάρα πολύ φυσικά. Ναι. Η οικογένεια του μπαμπά μου είναι μουσική οικογένεια. Ο παππούς έπαιζε βιολί, ο παπάς κιθάρα, η θείη λαούτο, ένα άλλο, παραδοσιακά περισσότερο. Άρα φαντάζομαι στις μαζόξεις, όταν ήσασταν όλοι μαζί, υπήρχε το τραγούδι μέσα στο... Α, όχι. Α, δεν τραγούδι κανένας. Δηλαδή έτσι, αν... Δεν ξέρεις τα οικογενειακά, έρχεται η πολιτική, μιλάνε τέτοια, εσύ παίζεις έξω, ναι, κατά ξαδέρφια σου, δεν. Αλλά ήταν πολύ... Φυσικό όλο το, όλη η εξέλιξη. Ωραία. Και μετά εσύ τώρα αποφασίσεις ότι θέλεις παιδί να ασχοληθείς με το τραγούδι. Ναι. Εκτός από πιάνο, ξεκινάς και άλλο όργανο ή μόνο πιάνο. Μόνο πιάνο. Το κάνω για 7-8 χρόνια. Και μετά γίνομαι έφηβη, ξέρεις. Είναι η φάση της επανάστασης. Το... Ναι. Και επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ πια με το τραγούδι στο γυμνάσιο, το αφήνω το πιάνο μου. Α, λίγο οκ. Okay. Και ασχολείσαι πιο πολύ με τραγούδι. Ναι. Α, ωραία. Λοιπόν, θέλω λίγο να σταματήσουμε να ακούσουμε λίγο το τραγούδι το καινούριο. Μοιάζει μια αγάπη. Μοιάζει μια αγάπη. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Οκ, okay, είμαι πολύ αντικειμενική σε αυτό, θέλω να σας πω. Και μου αρέσει πάρα πολύ το βίντεο κλιπ και μου αρέσει πολύ που είναι ασπρόμαυρο. Και παιδιά, μου θυμίζει λίγο η Βαλάντα στο βίντεο κλιπ, αλλά και το τραγούδι και το ύφος όλο. Μου θυμίζει λίγο Λάνα Ντελ Ρέι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, το λέω πάρα πολύ ωραία. Εμένα είναι αγαπημένη μου η Λάνα, το ξέρουν και τα παιδιά που μας παρακολουθούν. Για δώσε λίγο ρησιάγι. Να μοιάζει με αγάπη, λευκά σεντόνια στο κρεβάτι. Τώρα προσπαθώ πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Ναι. Είναι άλλο στυλ από ό,τι σε έχω συνηθίσει. Και επίσης μου αρέσει γιατί το τραγούδι και το βίντεο κλιπ έχει χειριστεί στο Μεσολόγγι. Στο Μεσολόγγι. Είναι όλο θάλασσα, να ξέρετε, και ένα καταπληκτικό σπίτι. Ναι. Για πες μου λίγο για τα γυρίσματα και για το τραγούδι. Τα γυρίσματα τα κάναμε τον Δεκέμβρη. Το Δεκέμβρη μέσα σε αυτό τον καιρό. Κρύο, λίγο κρύο. Αλλά άξιζε νομίζω τελικά. Είσαι για extreme sports, γιατί αυτό. Και ήταν άμα δείτε φορά ένα φρεματάκι τίποτα, έτσι. Ναι. Είχα ένα θεματάκι, αλλά δεν πειράζει. Ξέρα ότι έπρεπε να το κάνω και ήθελα κιόλας να το κάνω για να βγει όσο καλύτερο το αποτέλεσμα γινόταν. Ήμασταν 2 μέρες στο Μεσολόγγι. Ωραία. Και στη λιμνοθάλασσα. Τρομερές εικόνες. Πάρα και πολύ ωραίο βασίλεμα και ωραία Ανατολή Ηλίου επίσης. Να δείτε το βιντεοκλιπ όλοι. Ο Δημήτρης ο Σιλβέστρος που έχει κάνει τη σκηνοθεσία έχει, νομίζω, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Απολαμβάνεις περισσότερο τη διαδικασία που βρίσκεσαι στο στούντιο και ηχογραφείς ή το βίντεο κλιπ, τι σ' αρέσει περισσότερο? Είναι πολύ διαφορετικά το ένα από το άλλο. Αγαπάω τη διαδικασία του στούντιο, ειδικά τον τελευταίο χρόνο περνάω πάρα πολύ ώρα στο στούντιο και μ' αρέσει να βλέπεις ένα κομμάτι πώς δημιουργείται από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Και πάω σε όλες τις ηχογραφίες των μουσικών οργάνων που έχουμε, γιατί προσπαθούμε σε αυτό το άλμπουμ που ετοιμάζουμε. Θέλουμε να έχουμε μόνο φυσικά όργανα. Τέλεια. Και το ξεκινάμε έτσι. Άρα πρώτα θα γράψουμε drums, κιθάρα, μπάσα. Είμαι σε όλη τη διαδικασία εκεί. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Στη μίξη του κομματιού προσπαθώ να μάθω και λίγο την κορσόλα. Να τη διαχειρίζομαι. Μπράβο, ρε Σιβαλέ. Μ' αρέσει πολύ. Έχεις οριμάσει πάρα πολύ, νομίζω, και έχεις κατασταλάξει τι αρέσει μουσικά. Ναι, ναι. Σίγουρα μ' αρέσει πάρα πολύ να πειραματίζομαι και να ανακαλύπτω καινούργια πράγματα. Απλά πια νομίζω έχω καταλήξει στο ότι μου ταιριάζει όχι μόνο σαν φωνή, περισσότερο σαν προσωπικότητα και θέλω αυτό το άλμπουμ να έχει την αλήθεια μου. Ωραία, ωραία. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μικρή ανάσα και επιστρέφουμε εδώ να συνεχίσουμε να μιλάμε για το άλμπουμ της Βαλάντος. Να μας πεις να συνεχίσουμε την ιστορία και πώς έφτασες εδώ στην Αθήνα σήμερα να μένεις. Πώς θα είσαι εσύ, πώς θα είσαι εκεί. Σ' αρέσουν οι μουσικές επιλογές μας. Πάρα πολύ μ' αρέσουν. Είναι για σένα φαινομένες. Ευχαριστώ. Και σε αυτό το σημείο θα μας στείλω... Και να πούμε δική μου. Δική μου.
Θέλουμε να στείλουμε και φιλιά στις μαμάδες μας. Φιλάκια, μαμί. Και να πω κι εγώ κάτι. Να πεις. Το παστίτσιο της μαμάς Ευαγγελίας είναι το ωραιότερο παστίτσιο που έχω φάει ποτέ. Την έχεις ανεβάσει ουρανοξύστες ψηλά τώρα. Σ' αγαπώ. Μαμά Διονυσία, έλα, πήρες τα έψιδε τρίμα, πήρες και τα φτέψη μας, το πάντο σου. Λοιπόν, ναι, γιατί γνωριζόμαστε, όπως σας είπαμε, έχουμε φιλική σχέση. Έχω πάει σπίτι της, έρθει σπίτι μου, έχουμε κοιμηθεί μια στην άλλη και όλα τα σχετικά. Έχουμε καθαρά φιλική σχέση. Και ένα από τα αγαπημένα μας είναι να πηγαίνουμε και να κάνουμε έτσι τσάρκες το βράδυ και να βράδυ. Φρόνιμες είμαστε όμως. Είμαστε πολύ φρόνιμες. Μόνο χορεύουμε, δεν κάνουμε τίποτα, δεν ενοχλούμε κανέναν. Τα αγαπημένα μας στέκει να πούμε. Στο κέντρο και φέτος έχουμε παρευρεθεί άπειρες φορές στις μέλισσες, γιατί αγαπάμε μέλισσες. Είναι και φιλαράκια τα παιδιά όλα. Λοιπόν, και περνάμε τέλεια. Πάμε. Είχαμε μείνει λοιπόν στο άλμπουμ το καινούριο. Θέλω να μου πεις λοιπόν λίγο για τους συντελεστές. Ποιοι σου γράφουν, ποιους συνεργάζεσαι. Λοιπόν, το κομμάτι που ακούσαμε πριν, το «Μιας με αγάπη», «Μιας με αγάπη» είναι σε μουσική του Άιο, ενός Αμερικάνου πάρα πολύ ταλαντούχου. Έλα ρε, εσύ, μπράβο. Σε στίχους του Άλκη Ιωάννου. Τέλεια. Τις ενορχιστρώσεις μας κάνει ο μαέστρος μας ο Γιώργος Ζαχαρίου. Την παραγωγή την είχε αναλάβει ο Αθανάσιος Παπατέρπος. Και ο ηχολήπτης μας, όχι συνεχίζεται, είναι ο Στάθης ο Λογογιάννης. Τέλεια, να είστε καλά ομάδα. Ο, μ' αρέσει γιατί βλέπω, άκουγα μέσα και τα κομμάτια που μου έβαζα. Είστε πάρα πολύ επιλεκτοί. Έχετε επιλέξει με πολύ προσοχή τα κομμάτια που έχετε βάλει. Ναι, έχουμε ακούσει άπειρα, έχουμε δοκιμάσει πάρα πολλά κομμάτια. Συνέχεια κάνουμε demo, ψαχνόμαστε για να βρούμε το καλύτερο δυνατό. Να είναι, θέλουμε να έχει 10-12 κομμάτια, αλλά να είναι και τα 10 ή τα 12. Το ίδιο, θα σου πω καλά, αλλά να τα αγαπάμε το ίδιο, ρε παιδί μου. Κατάλαβα, να έχουμε κάτι, να είναι μοναδικά. Θέλω να μου πεις λοιπόν, είπες ότι σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει η αλήθεια σου. Ποια είναι η αλήθεια της Βαλάντας Τρίφιας? Θες να πούμε για τη μουσική μου αλήθεια? Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις να πεις. Είναι, θέλουμε να είναι ανθρωποκεντρικό όλο το πράγμα. Δηλαδή και το κομμάτι που ακούσαμε, αν και φαινομενικά είναι μελαγχολικό κομμάτι. Μοιάζει να είναι μελαγχολικό. Μοιάζει, αλλά είναι, εγώ λέω, είναι μια οδή στην ανάγκη μας για την ανθρώπινη επαφή. Εμένα σου είπα, γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το τραγούδι είναι από τα αγαπημένα μου. Γιατί με ταξιδεύει, με πάει αλλού. Είναι ταξιδιάρικο. Είναι πολύ. Και το βίντεο κλιπ που είναι καταπληκτικό. Εγώ νομίζω πρέπει να το δείτε όλοι το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ. Και δεν το λέω για κοπλιμέντο. Εμένα αυτό μου κάνει, μου λαναντελρίζει λίγο. Σ' αρέσει η Λάνα Ντελ Ρέι? Πάρα πολύ. Έρχεται, δεν έρχεται φέτος? Έρχεται τώρα, θα έρθει στο Rockwave. Εγώ ανυπομονώ. Και μια που σου είπα για τη Λάνα, θέλω να μου πεις απευθεία από ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου, μάλλον καλλιτέχνες, και από ποιους έχεις επηρεαστεί, αν έχεις επηρεαστεί από κάποιον, από πού έχεις επιρροές. Γενικά ακούω πολύ μουσική και διαφορετική μουσική. Από Έλληνες, ξέρεις, αγαπημένοι είναι. Δεν ξεχωρίζω γενικά και δεν μ' αρέσει κιόλας να τους βάζω σε κατηγορία. Σε κατηγορία για να σου πω. Από διάφορα είδη. Ξέρω, πάω τον Κωνσταντίνο Βίτα, τον Παυλίδη. Από γυναίκες έχω μεγάλη αγάπη στην Άλκη, στην Προψάλτη. Α, ναι, βέβαια. Από πιο νέα παιδιά μου αρέσει πάρα πολύ η Μαρίζα Ηρίζου. Ωραία, από ξένους καλλιτέχνες. Για να δούμε τώρα. Όλα αυτά που ακούμε τώρα τόση ώρα είναι αυτά που αγαπώ. Από Black Keys μέχρι Arctic Monkeys. Εντάξει, δώσε λίγο μαύρα κλειδιά. Και είναι αγαπημένο τραγούδι, να ξέρεις. Τους είδαμε για το καλοκαίρι. Ήμασταν στην ίδια συναυλία, αλλά δεν γνωρίζαμε ότι ήταν καμία ότι ήταν και άλλη. Δηλαδή, είμαστε στην ίδια συναυλία, αλλά σε άλλα κομμάτια, σε άλλα μέρη. Έχει και πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ ωραία συναυλία. Εγώ την καταχάρηκα. Σ' άρεσε να πηγαίνεις σε συναυλίες? Πάρα πολύ. Είσαι τύχος τέτοιος. Και γενικά πιο παλιά, που είχα περισσότερο χρόνο, κανόνιζα έστω μία φορά το χρόνο να φεύγω να πηγαίνω να βλέπω μία συναυλία. Φέτος, τον Νοέμβρη, είδα τον Bob Dylan στο Λονδίνο μαζί με τον αδερφό μου. Εντάξει. Και ήταν, ξέρεις, εμπειρία τεράστια. Όντως. Σε ποια συναυλία θα ήθελες να παρευρεθείς που δεν έχεις καταφέρει ακόμα? Θέλω Arctic Monkeys πάρα πολύ να δω. Φοβερή, εντάξει, και εμένα μου αρέσει, είμαι big fan και εγώ. Θέλω να δω την Adele που κάνει τώρα συναυλίες και δεν θα καταφέρω να πάω. Σκίζει, η οποία συγκίνησε χθες προχθές πότε ήταν στην συναυλία που αφιέρωσε κομμάτι στις Βρυξέλλες και συγκινήθηκε και είπε ότι δεν έχει συγκινηθεί περισσότερο στη ζωή της πάνω στη σκηνή. Περνάμε δύσκολες εποχές γενικά. Είναι, απλά ξέρεις.
Η μουσική μας είναι ένα... Είναι διέξοδος και μας, γενικά και μας ενώνει. Νομίζω ότι μέσα από τη μουσική μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο αισιόδοξα και πιο θετικά. Αυτό είναι το σημαντικό και είναι και το πιο ωραίο πράγμα που καταφέρνει η μουσική και η τέχνη γενικότερα, να ενώνει τον κόσμο. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί θέλω να βάλω μέσα και το κοινό στην παρέα. Εγώ θα την πηγαίνω λίγο πίσω, θα ρωτάω τα δικά μου, αλλά θέλω να βάλω και εσάς μέσα στο παιχνίδι. Έχει έρθει η ερώτηση που λέει με ποιον Έλληνα ή ξένο καλλιτέχνη ονειρεύεσαι να συνεργαστείς και λένε κιόλας ότι είσαι πανέμορφη. Ευχαριστώ. Έλληνα, θέλω πάρα πολύ να συνεργαστώ με τον Παύλο Παυλίδη. Ναι. Πάρα πολύ θα μ' άρεσε. Και τον Κωνσταντίνο Βίτα. Που είναι αγάπη μου, που μας είπε αγάπη. Ωστόσο, να υπενθυμίσω ότι έχει συνεργαστεί και έχει ζήσει από κοντά πολύ τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και τον Μιχάλη. Είμαι τυχερή γιατί έχω συνεργαστεί ήδη με πολύ αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Όπως ήταν η Άννα Βύση και ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης. Με τον Μιχάλη ήμουν μαζί σχεδόν 3 χρόνια. 3 χρόνια, έτσι. Τεράστιο σχολείο. Ναι, θέλω να μου πεις τι αποκόμισες από αυτή τη συνεργασία. Ο επαγγελματισμός του Μιχάλη είναι κάτι που δεν έχω ξανασυναντήσει. Ήταν πρώτος στις πρόβες, έφυγε τελευταίος. Αλήθεια, Ναι, μπράβο, δεν το έχω ξαναδεί να φτάνει στις πρόβες πριν από τους μουσικούς, να τα έχει όλα έτοιμα. Έχει άποψη από την πρώτη μέχρι την τελευταία νότα, από το πρόγραμμά του, από τα φώτα. Με βοήθησε πάρα πολύ στο δικό μου το πρόγραμμα και επίσης μου δώσε και ένα κομμάτι που αγαπάω πολύ. Νομίζω ότι το αγάπησε και ο κόσμος πάρα πολύ, το να μου εξηγήσεις. Το να μου εξηγήσεις, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και έχω μόνο καλά, πήρα μόνο καλά από αυτή τη συνεργασία και έμαθα και στα δύσκολα. Αχα, πέσε στα βαθιά δηλαδή. Ναι, καλά, και περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Να είσαι ένα ολόκληρο καλοκαίρι με μία βαλίτσα, να φτάνεις σπίτι να βάζεις πλυντήριο και το και πρωί να ξαναφεύγεις. Να φεύγεις, για να. Θέλω να πεις κάτι που σε έχει συμβουλεύσει, κάτι που σου έχει πει και το κρατάς εδώ μέσα και πορεύεσαι και με αυτό. Το σημαντικό είναι, αυτό που μου έχει πει είναι να προσέχω τη μουσική μου, τα τραγούδια μου. Okay. Γιατί είναι αυτά που μένουν. Ακριβώς, ναι, το κατάλαβα. Πολύ σωστό. Και πολύ σωστό. Πάντα ο επαγγελματισμός και συνέπεια. Συνέπεια, βεβαίως. Συνέπεια. Σωστό. Γιατί πρέπει να, πρώτα να είσαι και συνεπής με τον εαυτό σου για να μπορείς να είσαι συνεπής και με το κοινό σου μετά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία ανάσα ακόμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερη μπαλάντο. Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε στο κούλερ δίπλα μου, έχω τη Βαλάντο Τρίφωνος με μεγάλη μου χαρά, γιατί δεν μπορώ να το κρύψω, σας το έχω πει και θα σας το λέω μέχρι να τελειώσουμε, ότι πέρα από καλλιτέχνηδα τώρα που κάνουμε εδώ συνέντευξη, είναι και πάρα πολύ καλή φίλη και έχουμε δέσει, εντάξει, πολλά χρόνια φιλίας, έτσι, είσαι από τα... Από το 9, όχι, το 10. Από το 2010, μπράβο μας. Μπράβο μας, Βαλάντο Τρίφωνος, έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε, πρέπει να πάω και μια Κύπρο μαζί της κάποια στιγμή. Το έχουμε πει και έχουμε πει προηγείται το Λονδίνο. Ναι, θέλουμε να πάμε και στο Λονδίνο, γιατί κάνουμε πάρα πολλά σχέδια, να δω τι από όλα αυτά θα καταλήξουμε να κάνουμε. Θέλω λοιπόν, επειδή είναι το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, να προλάβουμε να πούμε όσα περισσότερα μπορούμε. Εδώ πέρα με έχουν ερωτήσει επίσης πώς ασχολήθηκες με τη μουσική, είναι κάτι που το είπαμε, καλύφθηκε, το απάντησε στην αρχή, γιατί θέλω να βάζω και όλα τα παιδιά μέσα εδώ πέρα. Ποιος το ρώτησε, το πώς ασχολήθηκες με τη μουσική, η Σωτηρία. Γεια Σωτηρία. Και η Αρετή στο είναι πάρα πολλά φιλιά. Θέλω λοιπόν τώρα να μου πεις ότι okay, έρχεσαι στην Αθήνα, αποφασίσεις κάτι, ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Όχι. 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 Έρχεσαι στην Αθήνα. Ναι. Και δουλεύεις part-time σε μια εταιρεία. Α, ωραία. Γιατί στο πτυχίο σου. Α, στο πτυχίο. Και οι γονείς πώς το πήρανε την ενασχόληση γενικότερα με τη μουσική. Νομίζω το περιμένανε, αν και στην αρχή ειδικά ο μπαμπάς ήταν τύπου... Όχι, όχι. Θα ασχοληθείς με τις σπουδές σου. Αυτό. Ήθελα να κάνω ένα διάλειμμα ανάμεσα στο πρώτο μου πτυχίο και το μάστερ μου και λέω μη μείνω στην Κύπρο, να πάω να δοκιμαστώ, γιατί άμα έμενα Κύπρο, ξέρεις, καθησυχάζεσαι, είναι το σπίτι, συμφωνώ, είναι η μαμά, συμφωνώ. Θα έμενα, δεν θα έφευγα. Συμφωνώ. Και ήθελες να εξελιχθείς. Ναι. Βασικά, εσύ ήθελες να φύγεις, ήθελες να ψαχνώσεις, να πολύ έχεις ανησυχίες. Μ' αρέσει, ναι. Έφυγα 18 χρόνια από σπίτι μου, πήγα Λονδίνο. Και από τότε είσαι ανεξάρτητη, λείπω πια 10 χρόνια. Μπράβο. Είμαι 28, ναι. Μπράβο, Βαλάντο. Και τι δουλειά έκανες, Βαλάντο, σε μια εταιρεία. Ήμουν σε μια εταιρεία που έκανε περιβαλλοντιστικές μελέτες, που είχε να κάνει απόλυτα με το πτυχίο μου. Αλλά μετά, ξέρεις, τα υπόλοιπα είναι λίγο ιστορία το πώς εξελίχθηκε η κατάσταση. Και έτσι ασχολήθηκα. Είναι κάτι όμως που το ήθελα πάντα. Απλά ήθελα να έχω
ήθελα να κάνω τις σπουδές μου που έκανα. Βεβαίως. Για κάτι πιο σίγουρο, κάτι. Και κοίτα, που μου αρέσουν κιόλας πολύ. Γιατί ακριβώς το λέμε εδώ πέρα και γιατί μας λέμε και μικροί φίλοι, ότι μπορεί να θες να ασχοληθείς με κάτι άλλο, αλλά οι σπουδές σου και το να λάβεις μόρφωση και γνώση θα σε οπλίσουν για παρακάτω στη ζωή σου. Δεν είναι ότι δεν είναι καλά να ασχοληθείς με αυτό. Τα εφόδια που έχεις για. Για να αντιμετωπίσεις ό,τι θα έρθει, εν πάση περιπτώσει. Και εκτός από αυτό που μαθαίνεις, είναι για εμπειρία ζωής το. Οι σπουδές, νομίζω ότι σε διαμορφώνουν σαν άνθρωπο, σε αλλάζουν πάρα πολύ. Ακριβώς. Και εσύ καταλήγεις τώρα ότι θες να ασχοληθείς με το τραγούδι και τη μουσική. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιους θεωρείς τους πιο βασικούς σταθμούς στη ζωή σου, στην καριέρα σου μέχρι τώρα. Μάλιστα. Εκτός από την αρχή, που έγινε μία αρχή, μεγάλος σταθμός και. Αυτό που άλλαξε τα πάντα ήταν η συνεργασία μου με τον Μιχάλη Κατζηγιάννη. Και το θέατρο που έκανα πέρσι. Ναι. Που ήμουνα σε ένα musical, το Μια Ελλάδα Θέατρο, μαζί με τον Γιάννη Μπέζο στο θέατρο Badminton. Εντάξει, τρομερή συνεργασία έτσι και ναι, να. Σε να σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα. Mm-hmm. Και ενώ ήταν μεγάλη πρόκληση για μένα. Το έκανα με πάρα πολύ ευχαρίστηση. Και. Γιατί έπρεπε να συνδυάσει και την υποκριτική. Και το χορό. Και το χορό. Και ήταν κάτι που δεν είχα ξανακάνει. Και το χάρηκα πάρα πολύ. Και έμαθα να δουλεύω και. Πολύ διαφορετικά από ό,τι είχα μάθει. Γιατί. Στο θέατρο πρέπει να δουλεύουν όλοι μαζί για να βγει ένα καλό Βέβαια, αποτέλεσμα. Εκεί είναι ομάδα. Είναι ομάδα, δεν υπάρχουν οντότητες. Δηλαδή, μπορεί να έχεις τον πρωταγωνιστή, αλλά άμα μία μονάδα δεν είναι εκεί που πρέπει να είναι, πάει όλη η παράσταση κάτω. Είναι. Ο αυστηρός ο κύριος Μπέζος. Αυστηρός είναι αυστηρός, αλλά ξέρεις, μέχρι που πρέπει. Είναι με τις ώρες που θέλει. Είναι πολύ τυπικός. Ωραία. Αλλά εγώ αυτό που ξεχώρισα είναι πόσο γενναιόδωρος είναι σαν άνθρωπος. Μπράβο, πολύ ωραίο αυτό. Όχι με υλικά, αλλά είναι γενναιόδωρος με τους νέους ανθρώπους. Ωραίο. Τους βοηθάει πάρα πολύ. Μπράβο. Εμένα που ήξερα ότι δεν είχα υποκριτική παιδεία και εκπαίδευση, με πήρε από το χέρι. Όταν Μπράβο. Είχε πέντε λεπτά διάλειμμα, με έπαιρνε. Έλα να περάσουμε τη σκηνή μας. Ωραίο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό να βλέπεις ανθρώπους που είναι τόσα χρόνια στο χώρο, καταξιωμένοι, να δίνουν ευκαιρίες στα νέα παιδιά Μπράβο. Και να τους βοηθούν. Πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε σε καθοδήγησε. Ναι. Ανακάλυψες μια άλλη πτυχή του εαυτού σου, θα μπορούσες, για παράδειγμα, να παίζεις ένα musical. Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Γενικά μου αρέσουν τα musical, πάντα παρακολουθώ παραστάσεις. Άμα μου δοθεί ευκαιρία στο μέλλον, ναι, θέλω πάρα πολύ να το κάνω. Τέλεια. Θέλω να μου πεις και λίγο για τις μικρές ιστορίες. Μικρές ιστορίες. Λοιπόν, το κομμάτι το ακούσαμε λίγο πριν. Το ακούσαμε νωρίτερα εδώ. Είναι ένα remake ενός τραγουδιού που έκανε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης πριν 10, 12, μπορεί και περισσότερα χρόνια. Mm-hmm. Στην Κύπρο κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ αγαπημένο στην Κύπρο. Όταν είχε κυκλοφορήσει, πούλησε 10 με 15.000 αντίτυπα. Wow. Ναι. Μπράβο. Και είναι σε μια καμπάνια διαφημιστική του καφέ Πόκα στην Κύπρο. Ναι. Που είναι. Ξέρεις, όλοι στην Κύπρο το έχουν ακούσει το τραγούδι, σκέφτεσαι τον έχουν, καφέ. Έχουν στον καφέ, του έχει μείνει. Τραγούδι. Κατάλαβα. Θυμάμαι φοιτήτρια να μπαίνω στα αεροπλάνα τη Cyprus Airways. Ναι. Και να παίζει διαφήμιση στη στιγμή. Έλα, εσύ. Ναι. Τι ωραία. Η Κύπρο σου λείπει καθόλου. Μου λείπει, ναι, μου λείπει το σπίτι μου πολύ. Αλλά. Εντάξει, την αγαπώ την Αθήνα, γι' αυτό πήρα την απόφαση να έρθω εδώ. Τώρα είσαι ευχαριστημένη από τη ζωή σου και με το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα για σένα. Δηλαδή, αυτό που ενερευόσουν όταν ξεκινούσες φοιτήτρια από την Κύπρο, θεωρείς ότι έχεις φτάσει σε ένα σημείο που είσαι ευχαριστημένη. Τώρα πια ναι. Τώρα ειδικά σε αυτή τη φάση που είμαι, που φτιάχνουμε το άλμπουμ με τον τρόπο που το φτιάχνουμε mm-hmm. και που έχω και τόση ανάμειξη μέσα σε όλη τη διαδικασία, mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με τα πράγματα. Βέβαια, δεν εφησυχάζομαι, δεν επαναπαύομαι. Έτσι, ναι, και καλύτερες, πάμε έτσι, ναι. για καλύτερα. Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια, πώς θα ήθελες να δεις τη Βαλάντο στο μέλλον? Στο πολύ σύντομο μέλλον, έχουμε ξεκινήσει, στείλουμε μια μπάντα για να ξεκινήσουμε live. Ωραία! Μικρά, ναι, θα είμαι μόνη μου για αρχή. Ναι. Και είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει, είναι μεγάλη πρόκληση για μένα. Ωραία. Να κρατήσω πρόγραμμα 2-3 ώρες.
Θα έρχεσαι στα σπουδαία. Εκεί εγώ θα είμαι και από τις πρώτες. Εμένα μου αρέσει η ιδέα με την μπάντα πάρα πολύ. Ναι. Θα βάλουμε τραγούδια που αγαπάμε, που αγαπάει και ο κόσμος και τα τραγούδια μας. Έχετε μια κατεύθυνση στο πού θα μπορούμε να σας δούμε ή όχι ακόμα, δεν είναι ανακοινώσιμο. Ακόμα είμαστε σε πολύ αρχικά στάδια. Ωραία. Αλλά θέλουμε μικρούς, ζεστούς χώρους. Ναι, μωρέ, για πιο έτσι, αυτή η επαφή ναι, με τον κόσμο. Να είναι πιο άμεσο. Ναι, για αρχή. Πώς είναι η ιδέα της μπάντας, επειδή πώς να συνεργάζεσαι με όλους αυτούς. Το έκανα παιδί αυτό και μου έχει λείψει. Είναι ωραίο. Δημιουργείται ένα είδος οικογένειας μεταξύ των μπαντών. Ξέρεις, περνάς πολλές ώρες μαζί. Ακριβώς. Που μαθαίνεις τις ιδιοτροπίες τους, τα καλά τους, τα σχήμά τους. Και δημιουργούνται πάρα πολύ ωραίες σχέσεις. Θέλω να πεις, έχει άλλη μια ερώτηση εδώ πέρα, έχει αρκετά ερωτήματα. Θέλω να πεις πώς θα χαρακτήριζες, λέει εδώ, τον εαυτό σου με τρεις λέξεις. Αυτές οι ερωτήσεις με αγχώνουν και... Πες μας με μία. Πώς θα σε χαρακτήριζες. Τους βάλαμε δύσκολα τώρα, είδες. Αυτό πολύ. Γενικά θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ ειλικρινής άνθρωπος. Ωραία. Προσπαθώ να συμπεριφέρομαι τους ανθρώπους όπως θα ήθελα να, να, σου συμπεριφέρω να μου συμπεριφέρονται και με σεβασμό περισσότερο και ευγένεια. Ωραία. Και το τρίτο. Καλά, άμα δεν έχει τρίτο, θα μπορούσα τα δύο. Θέλω να μου πεις εμένα τώρα, επειδή είμαστε και στο MAD TV, ναι. Ποιο είναι το πιο τρελό πράγμα που έχεις κάνει. Πιο τρελό πράγμα που έχω κάνει. Τα τρελά πράγματα που έχω κάνει έχουν να κάνουν με ταξίδια συνήθως. Ωραία, για πες, θέλω να ακούσω. Έχω κλείσει εισιτήρια από ναι. το Λονδίνο όταν ήμουν για σπουδές, ναι. 19 χρονών. Ωραία. Έχω πάρει 2 τρένα, 3 αεροπλάνα και από το Λονδίνο έχω βρεθεί στην Ούμεα της Σουηδίας, μόνη μου. 3 αεροπλάνα. Ναι. Και τι πήγες εκεί. Πήγα για ένα συνέδριο, το οποίο δεν θα πήγαινα γιατί είχα διάφορα για το πανεπιστήμιο. Ναι. Και κάθισα μια εβδομάδα, τα τελείωσα. Και έκλεισα εισιτήρια τελευταία στιγμή και έκανα αυτό το ταξίδι μόνη μου. Και εγώ να μην θα έκανα καμία τρέλα για κανένα αίσθημα. Αυτά ξέρεις, νομίζω πάνω κάτω όλοι τα έχουμε πάνω κάνει. Κάνει όλοι, ναι. Αλλά αυτό ήταν. Καμία αίσθηση κινδύνου. Η μάνα σου, οι γονείς, μαμά, μπαμπάς. Το είπαν, ναι. Α, εντάξει, πάλι καλά, ναι, εντάξει. Λέω, εντάξει. Μαμά, τελικά θα πάω στο συνέδριο του κοινοβουλίου. Πώς το σπάνε, δίπλα, και θα πάω στην Νούμερα της Σουηδίας. Πού? Στη Σουηδία. Ναι, είναι μια πόλη πάρα πολύ βόρεια. Ναι. Είχαμε 3 ώρες ήλιο τη μέρα. Oh, Φεβράρι, πλην 9. Μπράβο. Ναι, πλην 9 βαθμοί. Και έκανα αυτό το πράγμα. 2 τρένα και 3 αεροπλάνα και κάτι λεωφορεία ενδιάμεσα. Και ένα συνέδριο. Ναι. Και γενικότερα θέλω να σε ρωτήσω πόσο cool τύπος είσαι. Πώς να θεωρείς τον εαυτό σου cool. Δεν μπορείς να δείξεις το cool. Δεν ξέρω να το πω εγώ, άμα είμαι... Να μου πεις εσύ ναι, άμα είσαι. Είμαι cool. Εγώ σε βλέπω πολύ, περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Γενικότερα cool. Είσαι αγχώδης άνθρωπος. Με αυτή την έννοια δεν είμαι καθόλου. Ωραία, κατάλαβα. Δυστυχώς. Το ξέρεις ότι και εδώ, ενώ σε ξέρω τόσα χρόνια είμαστε φίλες, καθόμαστε εδώ μπροστά επειδή έχει κάμερες. Εγώ δεν ήθελα να το πω γιατί λέω εντάξει, θα το σεβαστώ, κανένα θέμα. Αλλά μου λέει πού έχω άγχος. Μα καλά τη λέω, έχεις άγχος με μένα. Ναι, δηλαδή, δεν είμαστε να είμαστε σπίτι μας ένα πράγμα. Έχεις άγχος με μένα. Γενικά έχω. Έχω πάντα άγχος πριν βγω στη σκηνή. Ναι. Δηλαδή σε πιάνει όλο αυτό το τρέμουλο, το άγχος, η αγωνία. Ναι. Φοβάσαι ποτέ μην ξεχάσεις λόγια πάνω στη σκηνή. Ναι, και το έχω πάθει κιόλα. Αλήθεια. Αλλά προσπαθώ να το δουλέψω. Και να σου κάνω μια ερώτηση. Άμα ξεχνάς λόγια πάνω στη σκηνή, τι λες, λες αυτό το. Δεν σταματάς, φαντάζομαι ποτέ. Όχι, λες αυτό το. Να, 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 λα, λα, κάτι φτιάχνεις. Κάτι θα φτιάξει εκείνη την ώρα, θα σου έρθει. Ή γενικά επειδή έχεις αδρεναλίνη εκείνη την ώρα ναι. και να ξεχάσεις τι έρχεται μετά, με κάποιο μαγικό τρόπο σου έρχεται. Σου έρχεται. Αλλά νομίζω αυτό είναι το άγχος όλων των καλλιτεχνών. Ναι, με τα να λόγια. Να μην ξεχάσουμε είναι... τα λόγια. Είναι, τα ναι. λόγια ναι. Και πέρσι στο θέατρο που είχα να μάθω ότι ναι. τα λόγια μου ήταν. Αλλά ξέρεις, με τις πρόβες σου μένουν. Γίνονται σε μια ιστορία και. Εδώ έχω άλλη ερώτηση. Θα προλάβω να τη πω όσο περισσότερο μπορώ. Γενικότερα, σαν άνθρωπο, τι δεν μπορεί να συγχωρέσει. Ωραία. Να συγχωρέσω. Τι δεν συγχωρεί η Βαλάντο Τρίφωνος, δηλαδή. Το ψέμα σε φιλικό επίπεδο. Σε αισθηματικό, την απιστία. Καλά, νομίζω να κανένα μα δεν θα μπορούσε να συγχωρέσει. Και σαν.
ξέρεις, στην παρέα και το, mm-hmm. στο πιο mm-hmm. μεγάλο κύκλο, την αγένεια. Έχω θέμα με την αγένεια. Την αγένεια, έχει δικαιώσει. Έχουμε, είμαστε αυτό, είμαστε, ναι. οι ταιριάζουμε απόλυτα σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Δεν στοιχίζει τίποτα να είσαι ευγενικός και είναι... Συμφωνούμε. Ναι, συμφωνούμε απόλυτα. Κατάλαβες. Συμφωνούμε. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά. Θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που ήσουν εδώ, πραγματικά. Τα καλύτερα, καλοτάξτε τα τραγούδια, η νέα δουλειά. Θα είμαστε εκεί, εννοείται, να σε στηρίζουμε με την πάντα. Όταν ξεκινήσετε να μας πείτε, να έρθουμε να σας δούμε, εννοείται. Και θα ήθελα να τελειώσεις εσύ εδώ το cooler, δίνοντας μία, αν θες, όχι συμβουλή, γιατί συμβουλές δεν είμαστε οι αρμόδιοι να δώσουμε. Να δώσεις έτσι ένα tip, κάτι, σε όλα αυτά τα νέα παιδιά που θα θέλανε να πορευτούν στο τραγούδι. Πρώτον, το πιο σημαντικό νομίζω είναι να υπάρχει αυτή η παιδεία, μια εκπαίδευση. Mm-hmm. Για να μπορείς να έχεις άποψη για τα υπόλοιπα. Θέλει πάρα πολύ υπομονή, γερό στομάχι και να είσαι αισιόδοξος όμως μέσα σε όλα αυτά. Όλα θετικά. Όλα θετικά. Σας ευχαριστούμε πολύ όλες που μείνατε μαζί μας μάλλον και μας παρακολουθήσατε. Πολλά πολλά φιλιά από εμάς, θα τα πούμε αύριο. Φιλάκια βαλάντο. Μια νύχτα μου είχες πει πως...